Public School. Εδώ είμαστε και πάλι, έτοιμοι να αναλύσουμε ακόμα ένα διαγώνισμα λατινικών και να γνωρίσουμε μία ακόμη προσωπικότητα. Η προσωπικότητα που θα γνωρίσουμε σήμερα είναι ο Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας. Στις αρχές του 81 π.Χ. η Σύγκλητος έδωσε στο Σύλλα το αξίωμα του δικτάτορα. Ο Σύλλας, για να ξέρετε, κυβέρνησε τη Ρώμη ως δικτάτορας από το 82 μέχρι το 79 π.Χ. και μάλιστα, από ό,τι ξέρουμε, εξόντωσε χιλιάδες αντιπάλους του. Και αφού τελειώσαμε τα εισαγωγικά, πάμε να δούμε ένα-ένα τα αποσπάσματά μας, ένα εκ των οποίων αναφέρεται στο Σύλλα. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα. Quas ego cupidus bene gerenti et administrandi rem publicam semper michi proponebam. Πάμε να δούμε μία-μία τη μετάφραση της περίοδου. Αυτές εγώ τις έβαζα πάντα μπροστά μου ως παράδειγμα, επιθυμώντας να διοικώ και να διαχειρίζομαι καλά την πολιτεία. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. Με το να λατρεύω και να σκέφτομαι τους έξοχους άνδρες, διέπλαθα την ψυχή και το νου μου. Sic enim laudem et honestatem solum expetendo omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo, με προσαλούτε βέστρα in tot actantas dimicationes obicere potui. Γιατί έτσι, με το να επιδιώκω, δηλαδή, μόνο τον έπαινο και την τιμή, με το να θεωρώ ότι έχουν μικρή χρηματική αξία όλα τα βάσανα του σώματος και όλοι οι κίνδυνοι του θανάτου, μπόρεσα να ρηχτώ σε τόσο πολλούς και μεγάλους αγώνες για τη σωτηρία σας. Πάμε στο επόμενο απόσπασμα. Σόλους κβίντους μούκιους και βόλα άουγκουρ δε χακ ρέιν τερογκάτους σεντέντιαμ δίκερε νόλουιτ. Μόνος ο κόιντος μούκιος σκεόλας ο ιονοσκόπος, όταν ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα, δεν θέλησε να πει δημόσια τη γνώμη του. Κβίν έτιαμ κουμ σούλε μίνιτανς έιν στάρετ δίξιτ εις σούλε. Λίκετ μίχιο στέντα άγμινα μίλητου, κβίμπου κούριαμ κρικούμ σεντίστη, λίκετ μόρτε μινιτέρι, νομ κβαμ τάμεν έγκο χώστεμ ιουντικάμπο μάριου. Αλλά και όταν ο Σύλλας απειλητικά τον πίεζε, αυτός είπε στο Σύλλα, ακόμη κι αν μου δείξεις τα αγίματα των στρατιωτών, με τα οποία έχεις περικυκλώσει το βουλευτήριο, ακόμη κι αν με απειλήσεις με θάνατο, ποτέ εγώ δεν θα κηρύξω το Μάριο εχθρό.